Ερωτήματα και εξηγήσεις για το διαγωνισμό ΑΣΕΠ. Εξετάζονται προσφυγές, καταγγελίες για ανοχή σε κινητά, διαφοροποίηση την ώρα έναρξης των εξετάσεων σε συγκεκριμένα κέντρα και λάθη στην εκτύπωση των θεμάτων. Θανάσης Παπαϊωάννου, πρόεδρος ΑΣΕΠ, στα νέα, στόχος να μην βρεθούν σε άνηση μοίρα υποψήφοι. Το BBC, Ολλήνια και Ελευθερία του Λόγου. Ορίστε. Εδώ πέρα έχει αυτό γίνει είναι παιδιά, ιστορία, ένα... τεράστια ιστορία. Μια τεράστια ιστορία με τον Λίνεκερ. Ευτυχισμένη. Βέβαια. Δηλαδή εδώ έχουμε 57 νεκρούς. Και αυτοί ασχολούνται... έχουν τον Λίνεκερ που είπε μια κουβέντα σε μια αθλητική. Είπε, έγραψε στο Twitter τώρα μια... Όχι, έγραψε στο Twitter ότι διαφωνώ με την μεταναστευτική πολιτική. Okay. Το παραλύλησε λίγο με την πολιτική των Ναζί και τα λοιπά. Αλλά εντάξει, okay, έκανε μια αναφορά. Ο δημοφιλέστερος αθλητικός παρουσιαστής στο BBC πρέπει να... Εντάξει, ναι ρε παιδί. Και ο πιο, ακριβά, ο πιο ψηλά αμοιβόμενος. Πόσο παίρνει? 1,5 εκατομμύριο λίρες. Όχι, ρε. Ναι. Το χρόνο. Καλά, εντάξει, να σου πω. Λίνεκερ έχει βγάλει εκατομμύρια. Ήταν κορυφαίος ποδοσφαιριστής ο Λίνεκερ. Δεν με νοιάζει, ρε παιδί. Τι θα πει. Ως δημοσιογράφος, λέω. Ως αναλυτής. Δεν ξέρω. Ο Αλέξανδρε, πώς θα λέει το συμβολίο σου. Πού είσαι, ρε? Αυτός ο Λίνεκερ έβγαινε και πρωί και βράδυ. Τρελό. Στη διεύθυνση το μήνυμα. Βγαίνει και σε πρωινή εκπομπή και σε ειδήσεις. Έχει μία, όχι, είναι κάτι αθλητική εκπομπή. Δεν βγαίνει και το πρωί, ξαναπες το. Και το πρωί. Δεν βγαίνει και το πρωί και το βράδυ. Και το βράδυ, ο Λίνεκερ. Ξαναπες το. Και το πρωί και το βράδυ. Όποτε θέλει. Όποτε θέλει, βγαίνει. Και παίρνει 1,5 εκατομμύριο λίρες. Έχει παίξει μπάλα όμως, ε. Δημήτρη, έστειλε μήνυμα. Λοιπόν, τα μηνύματα στέλνονται. Εγώ. Δεν ξέρω, μην επιστρέφονται κιόλας. Λοιπόν. Το πιθανολογώ. Η εφημερίδα των συντακτών. Ιδού τα στοιχεία της ενοχής σας. Με συνέντευξη στην εφημερίδα των συντακτών, ο Χρήστος Σπύριτζης απαντάει στην κυβέρνηση. Τι έκανε και τι δεν έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τι παρέδασε ο ΣΥΡΙΖΑ και αν δεν έχει ευθύνες. Για να το δούμε μέσα λίγο. Για δες. Υποψηφιότητα Καραμαλή προκαλεί πονοκέφαλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ. Εμείς μιλήσαμε με έγγραφα, η κυβέρνηση με λόγια του αέρα. Λέει εδώ, αν εμείς έχουμε μερίδιο ευθύνης, δεν θα αρνηθούμε ποτέ, δεν θα το αρνηθούμε ποτέ, ούτε το πράξαμε ποτέ να τις αναλάβουμε. Αλλά θα είναι όλα αληθή και τεκμηριωμένα με στοιχεία. Αυτά που είπα σημαίνει ότι αν λειτουργούσε ο σιδηρόδρομος όπως το 19, δεν θα γινόταν τραγικό δυστύχημα, δεν θα είχαμε τοπική σύγκρουση τρένων. Ουσιαστικά, ο κύριος Σπύριτζης, ναι, αν κατάλαβα καλά από τη συνέντευξη στο Sky, και δεν ξέρω, την έχω διαβάσει ολόκληρη εδώ, ουσιαστικά λέει ότι δεν έχει ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Λέει, αν εγώ δεν θα γινόταν. Αυτό λέει ξεκάθαρα. Λοιπόν. Μου λένε εδώ πέρα, παίρνω μήνυμα τώρα, ναι, ότι αυτό με τα λεωφορεία υπήρχε από παλιά. Α, υπήρχε. Ναι, ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, με τις σχολικές εκδρομές. Ρε φίλε, ότι βρήκανε λεωφορείο μετά τα Τέμπη, το οποίο ήταν ασφάλιστο και δεν έχει περάσει τικταίο. Μεταφέρει παιδάκια. Λοιπόν, τα τέσσερα... Όπα, συγγνώμη. Τα τέσσερα μπόνους συντάξει 450.000 ενστόλων, μεγαλύτερη σύνταξη με αποστρατεία μετά τις 24 Μαρτίου, που πήραν 7,75. Αύξηση παρότι είχαν προσωπική διαφορά, πληρωμή αναδρομικών, πρίμη ανάμιση των υπολογισμών ανταποδοτικής σύνταξης. Αυτό είναι αυτό που λέγαμε. Λοιπόν, ο ΣΕ είχε αγνοήσει προειδοποίησεις για ακατάλληλους σταθμάρχες. Ανακάλυψε μπράβους για να μην χάσει ψηφαλάκια. Μπαχαλάκιδες των εξαρτητικών χτύπησαν τον Βαρουφάκη. Αυτό λέει η αστυνομία. Αναρχική λέει η αστυνομία. Μα το πιάσανε. Αφού γνωστός λέει. Δεν είναι μπαχαλάκιδες. Αναρχική τώρα, μεγάλη κουβέντα. Τι είναι αναρχικός και τι όχι. Δημοκρατία. Ήβρι στον ΟΣΕ, προσβολή της μνήμης των νεκρών, ο διορισμός του Παναγιώτη Τερεζάκη, λέει η εφημερίδα. Ο μεταβατικός πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ήταν μέχρι προχθές τεχνικός σύμβουλος της διοίκησης για θέματα ασφαλείας του δικτύου, συντήρησης συστημάτων, αποκατάσταση ζημιών και τηλεδιοίκηση. Είναι συνταξιούχος από το 16. Ασυνένοχος ή ανίκανος να δοθούν άμεσα στη δημοσιότητα οι εκθέσεις του. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για νομοτή εξηγήσεως ύποπτος, καλή το μειονής, λέει η εφημερίδα. Λοιπόν. Εμβόλυμες πληρωμές και αναδρομικά από 7.200 έως 24.000 ευρώ σε επιπουρικές. Ναι. Οι 1.112.000 είναι 69.000 συνταξιούχοι που θα χαμογελάσουν. Ποιοι έσπασαν τη μύτη του Βαρουφάκη, γιατί είπε μετά άλλα ντ' άλλων. Ναι. Μίλησε τελικά ο Καραμαλής.
Ρυθμιστική αρχή αισθητοδρόμου στη Ριζοφωλιά, 530 τετραγωνικών για 14 υπαλλήλους. Εδώ είδες με την κυρία Καραγιάννη, ναι, ήταν αναπληρώτρια. Έγινε λέω χαμός πολιτικά, γιατί έκανε μια ανάρτηση ότι είναι επικίνδυνη για την κοινωνία, η κυβέρνηση κτλ. Και βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει: είσαι μέλος ανεξάρτητης αρχής. Ναι. Πόσο ανεξάρτητη είσαι και καλά, αυτό είναι το ερώτημα που θέτει. Κόντρα νιουζ. Το μαξί μου πίσω από την απόπειρα αποπομπή από τα ψηφοδέλτια του πρώην Υπουργού Μεταφορών. Εμφύλιο στη Νέα Δημοκρατία για τον Καραμανλή, οργισμένο και ο πρώην Πρωθυπουργό έστειλε προεδρικό μήνυμα στο Μητσοτάκη. Δηλαδή τι. Κάτω τα χέρια από τον Κώστα. Κοιτάξτε, σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Του πρεσβύτερου. Του πρεσβύτερου. Mm-hmm. Νομίζω ότι, όπως επικαλούνται συχνά στη Νέα Δημοκρατία, νομίζω δεν πρέπει να είναι υποψήφιος ο κύριος Καραμανλής. Η Ακαδημία Αθηνών τιμά τους τρεις ήρωες των Ντεμπών για τις εξαιρετικές πράξεις τους με τις οποίες έσωσαν με αυταπάρνηση δεκάδες ζωές. Αλικανιώτης, Κλάψης, Τσιαμούρας. Τρία νέα παιδιά. Τα τρία τα παιδιά αυτά. Ναι, ναι. Και μπράβο τους. Μπράβο. Εσπρέσο νιου, εσπρέσο. Χειροπέδες τον διαστραμμένο παιδόφιλο που παγίδευε σε και βίασε μαθήτρια σε μοιοπέδιο σε πόλια. Ο δράκος του Instagram. Η αρρωστημένη πολυεργία 15χρονη και η εμπλοκή του Τάσου και Άγγελ. Τι λένε, μωρά. Πιάσανε μια 14χρονη, 15χρονη, 15, αυτό τη βιάζανε. Για όνομα του Θεού. Ναι, ρε, άσε με τώρα. Λοιπόν. Ρε, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, να είστε μπορεί εκεί. Έλεγχη στα social media για αναζήτηση φοροδιαφυγής. Η ΑΑΔΕ συγκρότησε ειδικό τμήμα για έρευνα σε Google, Facebook, Twitter. Κατάλαβες γιατί εμένα δεν με πιάσουν ποτέ. Δεν έχω τίποτα από αυτά. Λοιπόν, θα σε πληροφορώ ότι μου έλεγε, είχα ένα φίλο παλιά, δεν θα πω τώρα. Ναι. Πολύ αρμόδιος για τέτοια θέματα. Okay. Ο οποίος με παίρνει και μου λέει, χρόνια τώρα. Το είχα γράψει τότε στο Capital και γίνει χαμός. Μου λέει, έχω τσιμπήσει τρεις από το Instagram. Με τις φωτογραφίες. Με τις φωτογραφίες. Με το φωτογραφίες. Πώς τα λένε, στο XAD και ξέρω εγώ πώς τα λένε. Στο XAD. Ναι, εκεί που έχουν διακοπές και το ένα και το άλλο. Τους έκανα έλεγχο, μου λέει, τους ξέσκησα. Χρόνια σου λέει. Καλά κάνουν και το κάνουν αυτό. Καλά κάνουν και το κάνουν. Λοιπόν, πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Κύριε, καλημέρα κύριε Αλέξανδρε, τι κάνετε. Καλημέρα ξανά. Μέτρο Sport βλέπουμε εδώ. Ναι, μπορεί, λέει, ο ΠΑΟΚ μπαίνει με αξιώσει στα play-off και με βάσιμες ελπίσεις για την πρώτη και δεύτερη θέση. Νίκησε το Βόλο 1-0, αν θυμάμαι καλά. Σωστά το θυμάμαι. Έδειξε χαρακτήρα. 3-1 ο Άρης, κέρδισε τον Μπας Γιάννηνα. Σούπερ εμφάνιση. Ο Νταριντά έβαλε γκολ και ο Ματέο Γκαρσία. Μπράβο, να το θυμάμαι. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ λέει φώτισε κούπα. Όπα. Τι θα πει φώτισε κούπα. Ο Φώτης ο Ιωαννίδης, το φόρτ του Παναθηναϊκού, που πήρε τη θέση του Σπόλαρ. Σπόραρ, ναι. Σπόραρ, πώς λέγεται. Σπόραρ, ναι, αυτό. Ναι. το άκουσα. Λοιπόν, πήρε τη θέση, έβαλε 2 γκολ σε πληροφορώ. Αυτό είναι το Φώτης κούπα. Ναι, Φώτης Ιωαννίδης. Παιχταράς, Έλληνας και τα λοιπά. Ελληνόπουλος. Μάγκας. Εδώ. Μάγκας τη διέλυσε. Ποιος είναι αυτός. Αυτό είναι, ξέρω εγώ, ποιος είναι, ο Μπαρμπαθωμάς. Ο Μπακαμπού, ρε, Δημήτρη. Δεν το θυμάμαι, αλλά Μπακαμπού. Ο Μπακαμπού. Ο Μπακαμπού. Λοιπόν, και τρύποντο με άγχος, λέει εδώ κάτω. Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, Μπακαμπού. Sport Day, την ξεφτύλισε, λέει. Κόντρα και σε θεούς και δαίμονες και με τη διαισία του Μαριάννη. Ποιος ο Μαριάννη, ο διετής, τα λέω. Μεταλλός ρεφερή, ναι. Και με 100-0 σε βάρος του Ολυμπιακός, άλλωσε την ΟΠΑΠ Αρένα και έδειξε στην ΑΕΚ ποιος είναι το αφεντικό. Ο Φώτης είχε κέφια για το Φώτη Ιωαννίδη του Παναθηναϊκού. Τερμάτισε πρώτος ο Παναθηναϊκός στην κανονική διάρκεια. Γι' αυτό φώναζε ένας Παναθηναϊκός φίλος μου τώρα. Τι χρειάζεται τα play-off, πρέπει να τελειώσει το πρωτάθλημα εδώ. Αυτό είναι. Μήπως ο φίλος ο Τιγχάνη και γενικός διευθυντής. Ναι, τα άκουγα πρωί-πρωί. Και λέει, τι χρειάζεται. Τέρμανε, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, η πρώτη πονάει. Έσπασε η παρθενιά του Αίτη του. Από χθες ο 3.000 οπαδούς του Ρέτ. Είναι τώρα για τον Ολυμπιακό. ΑΕΚ Ολυμπιακός. Συγγνώμη, αυτές τις μεζούρες της μάνας μου, της μοδίστρας, γιατί τις έχει εδώ. Τι θέλει να πει. Όποτε χρειαστείτε βοήθεια, μου λέτε. Ε? Όποτε χρειαστείτε βοήθεια. Ήταν να γίνει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ανδρόμητο στο Περιστέρι, που μετρούσαν τα δοκάρια με τη μεζούρα, για να δούνε που βγήκε όταν ήταν πιο κοντά τα δοκάρια. Αν τα μεζούρα για τα δοκάρια. Α, δηλαδή τους τρολάρουν και καλά. Νομίζω πως ναι. Ναι. Είμαστε experts σε αυτού του είδους τα πρωτοσέλιδα. Είμαστε experts. Ώρα της Δευτέρας. Σηκώστε κεφάλι, πάμε για ντάμπλ. Εντάξει. Ανάταξη, μήνυμα. Χάσανε για τη μια φορά, μου ωραία. Εντάξει. Εντάξει, τι να. Έκλεισε ακόμα τώρα. Και φουλάρια τίτλο. 3-1 θρηλυκή επιδρομή και ιστορικό τρίαμβο επί της ΑΕΚ. Ποιος είναι αυτός.
Πού να ξέρω, ο Μπακαμπού. Όχι ρε ο Μπακαμπού ρε, ο Κανός είναι αυτός ρε. Ο Κανός. Όχι αυτός που κάνει Κανό, ναι. Ο Κανός, ναι, ο Σέρχη Κανός. Πρώτη φορά τον ακούω. Δεν είναι καινούριος, τώρα ήρθε, έβαλε το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού έκτας. Έβαλε το τρίτο γκολ. Ο Σέρχη ο Κανός. Τον βλέπω λίγο αγχωμένο έτσι που τον... Είναι τσιτωμένο, σε έκρηξη χαράς είναι εκείνη τη στιγμή. Σε έκρηξη χαράς.